Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού, φίλες και φίλοι του μπάσκετ, φίλες και φίλοι της Λίγκας Μπασκετάκη, καλώς ήρθατε σε μία ακόμα αναμέτρηση. Σας καλωσορίζουμε από την Sonic Arena για την 12η αγωνιστική της Development League. Πιο συγκεκριμένα παρακολουθούμε την αναμέτρηση μεταξύ Phoenix BC και Metal Warriors. Οι ομάδες βρίσκονται στο 7-4 και στο 0-11 αντίστοιχα. Οι Metal Warriors διεκδικούν απόψε την πρώτη τους φετινή νίκη στη Development League. Σιγά σιγά είμαστε και στην τροχιά playoffs, το έχω πει πάρα πολλές φορές, έχει να γίνει λίγο κουραστικός, αλλά δεν πειράζει, πάει μέχρι μέσα. Παραλίγο να πετύχει τους πρώτους πόντους της ομάδας του, αλλά δεν θα τα καταφέρει. Ο Τσολακίδης πήγε ανάμεσα σε πολλούς παίκτες μέσα στη ρακέτα. Υπάρχει πόδι στην πάσα που επιχείρησε να βγάλει ο... Και εκ νέου για την ομάδα του Φίνικα λοιπόν, η οποία είναι με πολύ ψηλό σχήμα απόψε, σύμφωνα με δηλώσεις του Παπαβασιλείου σε συνέντευξη που παραχώρησε λίγο πριν από το παιχνίδι, αλλά και σύμφωνα με τα μάτια μας, καθώς βλέπουμε όντως ότι το σχήμα είναι πολύ ψηλό. Υπάρχει μεγάλη λειψανδρία στους guard των παικτών των Φίνιξ. Οι Warriors έχουν 6 παίκτες στη διάθεσή τους έναντι 7 των Phoenix BC. Ενδεχομένως να έρθουν και άλλοι για τους παίκτες των Phoenix στο δεύτερο ημίχρονο, κάτι τέτοιο μας είπε ο Παπαβασιλείου. Δημητρίου πήγε να βγάλει μια πάσα μέσα στη ρακέτα, δεν κατάφερε να συγκρατήσει ο Πολυνόπουλος. Και κανένας παίκτης for that matter. Μάλλον βγήκε εκτός. Δεν έχουμε ακόμα σκορ στο παιχνίδι. Βαράνης, ο Τακάκης θα πάει μέχρι μέσα, έχει δύο παίκτες απέναντί του. Μετά από μια προσπίση θα σταματήσει τρίπλα Σιλιάδης, θα γυρίσει, ο Βαράνης είναι άστοχος. Ούτε τώρα θα έρθει η πρώτη πόντη στο παιχνίδι. Για να δούμε αν το χαμηλό τέμπο πρωτίστως θα κυριαρχήσει και δευτερευόντως θα ευνοήσει πρακτικά και επαρκώς κάποια από τις δύο ομάδες. Έχουμε το πρώτο φάουλ στο παιχνίδι από τον Φωτακάκη. Μάλιστα είναι για δύο βολές. Θα εκτελέσει ο πιστόλας. Που αυτός και ο Δημητρίου είναι οι μόνοι δύο guard, καθαρό είναι οι guards που έχουν στην σύνθεσή τους αυτή τη στιγμή οι Phoenix. Στο κοστό στις δύο δεν έσπασα το... την αρχή που έχω να μην μιλάω όταν εκτελούν πολλές οι παίκτες. Φωτακάκης. Έχει τον Παπαβασιλείου απέναντί του. Ο Βαράνης έχει βρεθεί αρκετά ελεύθερος, ο Λέπος δεν πήγε πάνω του και του άφησε ανοιχτό το οπτικό πεδίο για να σκοράρει τους πρώτους πόντους της ομάδας του. Δημητρίου. Δημητρίου θα πάει να βγάλει μέσα στη ρακέτα στα 15 δευτερόλεπτα στον Πολυνόπουλο. Αυτός θα γυρίσει, έχει διπλώσει άμυνα πάνω του. Για να είμαστε σε δύο είναι άστοχος, υπάρχει επιθετικό rebound και foul. Θα κερδίσει ο Σκλέπος το νούμερο 7. Το νούμερο 27 κάθεται στον πάγκο. Παρ' που έχει κρυωθεί στον Μπαράνη. Δύο φάουλ, δύο ζευγάρια ελεύθερων βολών μέχρι στιγμής και έχει προαναγγευτεί η πρώτη αλλαγή. Ξέρω στην πρώτη. Δεν θα πραγματοποιηθεί καθώς δεν μπήκε η δεύτερη βολή. Υπάρχει επιθετικό rebound από τον Βολινόπουλο. Δημητρίου. Ο Βασιλείου. Παίρνει το screen από τον Σκλέπο. Δημητρίου θα ξαναπάρει μέσα από τη ρακέτα. Στα 5 δευτερόλεπτα υπάρχει αρκετός κόσμος μπροστά του. Θα βγάλει ωραία την μπάσα στον Παπαβασιλείο, ο οποίος θα αφήσει άτσαλα το καλάθι. 2-3 παραμένει ο Βασιλιάδης. Μέσα θα βγάλει τελικά στη γωνία. Ωραία μπάσα, δεν θα καταφέρει να συγκρατήσει ο Νουσάκης. Του Λακίδης θα περάσει στη θέση του Φωτακάκη, πραγματοποιώντας τη μοναδική αλλαγή αριθμητικά μιλώντας που είχαν να κάνουν οι Warriors. Στόλας. Στόλας θα βγάλει την ψιλοκρεμαστή πάσα στο Σκλέπο, ο οποίος θα συγκρατήσει ανάμεσα σε δύο. Είναι άστοχος όμως. Λανίδης. Βρέθηκε ελεύθερος ο Λακίδης, το σκέφτηκε, το πήρε αλλά στόχισε. Ο Βραδανίδης θα πάρει το rebound.
jump shoot απέναντι σε δύο παίκτες. Είναι άστοχος ο Τελακίδης. Θέλω να βγάλει μια μακρινή πάσα σκλέμος να τη βγάλει στον Δημητρίου. Ποιος έχει σταματήσει, δεν κάνει τρίπλα. Βέβαια στον Μολυνόπουλο, ο οποίος θα στοχίσει για τρεις. Υπάρχει αμυντικό rebound και ήρεμα φωνάζει ο coach των Warriors από τον πάγκο. Σκεφτεί πάσα στον Βασιλιάδη στα 15 δευτερόλεπτα, jump shoot είναι άστοχο. Ωραία πάσα έβγαλε ο Τσολακίδης. Βρήκε ανίχνευσε μάλλον για να είμαστε πιο σαφείς τον ελεύθερο παίκτη και του έδωσε την μπάλα. Κατοχή ξανά για τους παίκτες του Φίνικα, οι οποίοι δεν έχουν κάνει ακόμα φάουλ. Jump shoot από τον Δημητρίου, είναι εύστοχος, παίρνοντας το screen από τον Μολυνόπουλο. Βασιλιάδης, αν παίξει τις τρίπλες στον Δημητρίου, θα βγάλει ωραία πάσα μέσα στη ρακέτα, αλλά έχει κλειστεί ανάμεσα από δύο Κουβαράνης. Μακίδης, θα κοπεί από τον Παπαβασιλείου στα 8 δευτερόλεπτα. Δημητρίου θα πάρει την μπάλα από την αριστερή πτέρυγα, τώρα θα δραστηριοποιηθεί όπως φαίνεται. Θα βρει το σκρίνο από τον Παπαβασιλείου. Ένα ακόμα. Jump shoot είναι άστοχο αυτή τη φορά. Δεύτερο screen σε δύο σερίδες επιθέσεις και από δεύτερο παίκτη μάλιστα που παίρνει ο Δημητρίου. Κοτήσω από τον Πολυνόπουλο, τώρα από τον Παπαβασιλείου. Βασιλιάδης, jump shoot έχει γυρίσει, θα αποστάρει τον Δημητρίου και με ένα fade away θα σκοράρει δύο πόντους. Δημητρίου. Παπαβασιλείου, σου τσιάτρες με μεγάλη καμπύλη, είναι εύστοχος. Έκανε πάλι την σχετική χειρονομία, τον πανηγυρισμό Αλφα. Πρέπει να ενεργήσουμε, να δούμε τι σημαίνει αυτό. Βασιλιάδης θα στοχίσει. Σε ένα μακρινό δίποντο. Δημητρίου. Από τη γωνία, τα spacings τώρα αρχίζουν να φορμαρίζονται μεταξύ των πιθανών. Phoenix. Αλλά στόχισε σε ένα λάπο το lay-up. Ενώ σου ότι είναι άσχημο ο Βαρδανίδης. Δεν κυκλοφόρησε ιδιαίτερα η μπάλα. Δημητρίου θα πάρει την μακρινή πάσα από τον Σκλέπο. Jump shoot είναι εύστοχος απέναντι στο απλωμένο χέρι του Τσολακίδη. 4-10, έχει ξεκινήσει πολύ καλά ο Δημητρίου για ένα ακόμα παιχνίδι. Αρχικά παράδοξο το γεγονός ότι οι παίκτες των Phoenix παίζουν ένα αρκετά guard-oriented παιχνίδι. Παράδοξο το γεγονός ότι δεν έχουν πολλούς guard στην διάθεσή τους. Μόνο τον Δημητρίου και τον Πιστόλα. Ως καθαρό Εμιγκάρτ, όπως το είπαμε. Πολύ ησυχία έχει τον Καρίνα ξαφνικά. Υπάρχει φάουλ που έχει χρεωθεί στον Παπαβασιλείου. Λέει ωραία. Δύο βολές. Θα εκτελέσει ο Βασιλιάδης. Τρία φάουλ έχουμε στο παιχνίδι. Τρία ζευγάρια ελεύθερων βολών. Άστοχος στην πρώτη βολή ο Βασιλιάδης. Κατά χειροκροτούμενος από τους συμπαίκτες του. Τόσο από τον μπάγκο όσο και από το παρκέ. Έστοχος στη δεύτερη. 5-10 double score στο Σόνικα Αρίνα. Τώρα θα πραγματοποιηθεί η προαναγγελθή αλλαγή. Ο Φωτακάκης θα περάσει στη θέση του Βασιλιάδη. Ενδεχομένως παίκτες να... κάτι παραπάνω από ενδεχομένως. Μάλλον παίκτες θα χρειαστεί να παίξουν 40 λεπτά. Θα στοχίσει ο Πιστόλας, αλλά υπάρχει επιθετικό rebound από τον Μπορινόπουλο και καλάθι. 5-12. Σκαρτή πάσα θα συγκρατήσει ο... ο Δαλίδης. Τσολακίδης θα πάρει φυσκαστή πάσα από τον Ανουτσάκη. Δεν θα έρθουν δύο πόντι. Πολύ σκληρό παιχνίδι ξαφνικά μέσα στη ρακέτα των Μισμισή. Ένα ακόμα άστοχο από τον Τουρακίδη, ο οποίος θα πάρει την μπάλα από τον Παράνη, ο οποίος εξασφάλισε το ρετσιτικό rebound και υπάρχει φάουλ. Δύο παίκτες, και Δημητρίου και Παπαβασιλείου σήκουσαν τους παίκτες. Σε ποιον έχει χρεωθεί το φάουλ? Drum roll, please. Τον Σκλέπο τελικά. Δακάκης. Ο Κίδης έχει βρεθεί στην κορυφή, στο άδειο από Παπαβασιλείου. Όχι άμεσα, θα πάρει ένα σκρίνο τον Παράνη, θα στοχίσει. Υπάρχει rebound από τον Σκλέπο και τώρα Δημητρίου. Το βασικό pointer που έχει προκύψει από το σχήμα που έχουν αυτή τη στιγμή στη διάθεσή του Φίνιξ Μισή στο παρκέ. Δημητρίου θα
συγκρατήσει, θα ακουμπήσει μάλλον την μπάλα ο Πουλόπουλος, δεν θα καταφέρει να συγκρατήσει. Ένα λάθος για αυτή τη στιγμή. Έχουμε περάσει το τελευταίο τρίλεπτο της πρώτης περίοδου. Σαλακίδης. Ο Τακάκης. Με προσποίηση ξεφυτώνεται προς τη μήνυμα τον Πολυνόπουλο. Πάει μέχρι μέσα, είναι άστοχος. Υπάρχει επιθετικό rebound και με τη μία καλάθι κάτω από τη ρακέτα. Από τον Ανουσάκη. 7-12. Στόλας. Υπάρχει deflection. Τελικά θα φάει ξανά η μπάλα από τη στόλα. Ανάμεσα σε δύο παίκτες δεν πήρε την μπάλα ο Πολυνόπουλος. Θα γυρίσει, θα στοχίσει με δεύτερη προσπάθεια. Ο Σκλέπος θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Τα 14 double score για μία ακόμα φορά στο Sonic Arena. Μετά το 5-10 στο 7-14. Θα χαθεί η μπάλα τελικά μέσα στη ρακέτα. Στόλας. Νόλουκ πάσα στη γωνία, στη πάσα στον Παπαβασιλείο, ο οποίος κοίταξε το καλάθι. Μητρίου πάει μέχρι μέσα, καλάθι και φάουλ από τον Τζολακίδη. Τζολακίδη θα περάσει στον Πάγκο Βασιλιάδη στη θέση του. Είναι άστοχος, υπάρχει αλλαγή κατοχής. Ο Σκλέπος μπήκε πιο νωρίς μέσα στο ζωγραφιστό από ό,τι ορίζει ο κανονισμός. Ζαλίδης. Φέρνει το σκρίνι από τον Παράνη. Καταπέξει τα πόδια των Πιστόλα. Ωραία πάσα και πολύ ωραίο καλάθι. Νουσάκη. Σουτια 3 είναι άστοχος ο Βασιλείου. Το θα προλάβει είναι πιο γρήγορο στο Παρταλίδης, ο οποίος θα πάρει την μπάλα. 2-1-2-1-1. Ξανά πάσα στον Ανουσάκη, ο οποίος θα πετύχει 2 ακόμα πόντους. Πολύ παρόμοια φάση με την προηγούμενη. Δύο παίκτες ήταν σε πολύ παρόμοια σημεία. Σε ζώνη τώρα η άμυνα των Warriors. Δημητρίου παραλίγο να χτυπήσει την μπάλα από τον Βασιλιάδη. Συγκρατεί ο Παπαβασιλείου, που είχε να βγάλει μια πολύ ωραία πάσα μέσα στον Πολυνόπουλο. Λέιζερ, αλλά υπάρχει deflection. Αλλαγή. Μία ακόμα αλλαγή για τους Warriors. Θα αλλάξει τον Πρωταλίδη αυτή τη φορά. Στολακίδης. Κάποιος θέλει να βάλει δύσκολα στη γραμματεία, όπως φαίνεται απόψε. Παπαβασιλείου, στίευαμε προφανώς. Δημητρίου, jump shoot από μακριά είναι άστοχος. Υπάρχει προσπάθεια για επιθετικό rebound από το Σκλέπο, δεν τα καταφέρνει. Ανουσάκης θα κατεβάσει το rebound. Ποτακάκι. Κάνει μια μικρή βόλτα και μέσα στην περίμετρο. Αντάει τρίπλα στα 11 δευτερόλεπτα. Έχει κλειστεί από 2. Ο Ράνης. Ποτακάκι στα 5 δευτερόλεπτα στην κορυφή και πάλι. 3 δευτερόλεπτα τελειώνει. Φωνάζει κάποιος. Ψαλακίδης έχει κλειστεί από 2. Πάει μέχρι μέσα. Θα μετρήσει. Αν δει αυτή την εντύπωση, είναι άστοχος. Πράγματι θα μετρούσε. Δεν υπήρχε υπόδειξη στον ρεφ να λέει κάτι το αντίθετο. Στόλας. Τρίου στη γωνία αυτή τη φορά. Περνάει δύο, πάει ανάμεσα σε άλλους δύο και αφήνει την μπάλα στο καλάθι. 11-18. Φουλακίδης, 10 δευτερόλεπτα για τη λήξη της περίοδου, όλα για τους Warriors. Υπάρχει φάουλ που έχει χρειαστεί χαμηλά. Στον Πιστόλα. 5,9 για το τέλος. 6 το ρεύτο, δεν κυλοποιείται, οκ. Λιάδης θα βγάλει ωραία την πάσα στον Παράνη, ο οποίος θα γυρίσει. Δεν θα καταφέρει τον μπάτζερ γίτερα απέναντι στο Σκλέπο. Έτσι ολοκληρώθηκε η πρώτη περίοδος. Μετά από 10 αγωνιστικά λεπτά τελικό σκορ στο 11-18 για Warriors και Phoenix BC. Το παιχνίδι κυμαίνεται σε αρκετά χαμηλό τέμπο. Έχουν καταφέρει να κρατήσουν τον ρυθμό οι Phoenix BC και έχουν χαμηλό τέμπο, καθώς έχουν καταφέρει να κρατήσουν και έχουν ψηλό σχήμα. Συνδέονται σιγά σιγά τα κομμάτια του puzzle στη Sonic Arena. Στρέφουμε σε πολύ λίγο για τη συνέχεια και συνεπώς για την έναρξη του δεύτερου δεκαλέπτου. Μείνετε μαζί μας.
Επιστροφή στη Sonic Arena για την έναρξη του δεύτερου δεκαλέπτου της αναμέτρησης μεταξύ Metal Warriors και Phoenix BC. Τρεις πρώτους είναι οι κατοχοί. Στου διατρείς αφήστε να θα πάρουμε μια ανάσα, ρε παιδιά, μόλις ήρθαμε τρίποντο από τον Μερδαλίδη. Αστείευομαι προφανώς. Στόλας στου διατρείς από τη γωνία δεν μπορεί να απαντήσει, έχει απέναντί του τον Παράνη. Κατοκάκι. Έρμπολ στην προηγούμενη φάση. Μερδαλίδης. Αρκετά διάθετο δραστήριο στο off-ball παιχνίδι του. Έχει φανεί τον πιστόλα Φωτακάκη στο για 3. Είχε αποδιοργανωθεί η αντίπαλη άμυνα. Ο Βασιλείου δεν πήγε πάνω του έγκαιρα. Θα γυρίσει ο Ανουστάκης. Δεξί που είναι άστοχος. Έρμπολ. Δημητρίου. Από τον Βασιλείου στη γωνία. Πιστόλα. Σκλέπο θα πάρει. Πάλι έχει διπλώσει άμυνα πάνω του. Πάλι πάει απέναντι σε δύο. Αυτή τη φορά δεν θα καταφέρει. Το νούμερο 27 έχει αλλάξει τον αδερφό του με το νούμερο 7. Βασιλιάδης, Μαρδαλίδης, η μπάλα δεν θα πάει στην Κουπαράν, υπάρχει φλέξιον και κλέψιμο. Δημητρίου θα πάρει τη μακρινή πάσα, θα γυρίσει, θα μετρούσε το καλά, θα ανέμπαινε. Είχε τη φλέξιον προηγουμένως από τον... Περάσει στη θέση του Βασιλιάδη. Έστωχε την πρώτη βολή. Σκλέπουν το νούμερο 7 και Πολυνόπουλος κάθονται στον πάγκο. Με Phoenix BC. Έστωχος και στη δεύτερη ο Δημητρίου. 14-20. Πλατίδης. Σωτακάκης. Παράνης, στη μέσα ανάποδο lay-up, δεν θα μετρούσε, υπάρχει φάουλ. Σουλακίδης πήγε μια βόλτα εντός εισαγωγικών στην baseline, υπάρχει φάουλ που έχει χρειωθήσει τον Φέρι. Τακάκης, πάει απέναντι στο τσομένο χέρι του Παπαδοπουλίου, είναι άνθρωπος, κλέβος ακατεβαίνει, πήγε ένα ακόμα rebound, του Μητρίου. Θα παίξει τις τρίπλες στο Τακάκης, θα τον περάσει. Ο Βασιλείου θα πάρει την μπάλα, είναι άστοχος, υπάρχει επιθετικό rebound από τον ίδιο, θα γυρίσει απέναντι σε τρεις αντιπάλους. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι, 14-22. Βρακίδης, Τακάκης στην κορυφή. Είναι μέσα ο Βαρδαλίδης, ταχύτατα, είναι άστοχος και απέναντί του τον Τζαφέρη, που έχει αλλάξει τον Πολυνόπουλο. Τρίου, jump shoot, το ταμπλό, έχω την εντύπωση ότι πήγε να το... Επιτύχει, είναι άστοχος στους Μαντζελές. Μερδαλίδης. Βγήκε από το τρίποντο. Ενδεχομένως θα σκέφτηκε το τρίποντο. Ανουσάκης. Κουλακίδης ελεύθερος είναι δείχνοντας τον Φωτακάκη, είπε ο Ανουσάκης, ο οποίος πήρε την μπάλα. Στόχησε, μέχρι να το πει δεν ήταν ελεύθερος πλέον ο Φωτακάκης. Για τρεις από τον Παπαβασιλείου στην κίνηση, ο Φωτακάκης θα πάρει το rebound. Στην δεξιά πτέρυγα θέλει να τρέξει τώρα. Τσουλακίδης, πάει μέχρι μέσα, είναι άστοχος, υπάρχει επιθετικό rebound από τον ίδιο μετά από μια πολύ περίεργη συγκυρία. Ο Παπαβασιλείου δεν κατάφερε να πάρει την μπάλα. Για τρεις Βαρδαλίδης είναι άστοχος, υπάρχει rebound από τον Δημητρίου. Παραλίγο να κλέψει ο Φωτακάκης, βάζει λίγο με τον εαυτό του. Δημητρίου από τη γωνία, έδωσε Βαρδαλίδο απέναντί του. Θα γυρίσει, καλάθι και φάρο που σκλέπω μέσα στη ρακέτα, είχε mismatch. Τον Ανουσάκη, ο οποίος ενδεχομένως να ήθελε να κάνει το φάουλ πριν γυρίσει. Δεν πρόλαβε και το πλήρωσε. Θα κάτσει να περάσει στον πάγκο, θα συγκριάζει στη θέση του. Είναι εύστοχος και στη βολή έμεσο τρίποντα που βλέπω, 14-25. Βαλίδης. Πάει μέχρι μέσα, έχει πέσει κάτω, υπάρχει φάουλ που για ανάμεσα σε δύο. Φάουλ που έχει χρειωθεί στο μισθόλα. Ανουσάκης, Βαλίδης, πολύ αποφασιστικά πήρε την μπάλα, έχει απέναντι του Δημητρίου. Πολύ ενδιαφέρον match-up.
Κλειάδης θα γυρίσει, θα στοχίσει, 16-25. Jump shoot έχει βρεθεί ελάχιστα ελεύθερος. Και τιμώρησε την άμυνα. Ακαριέα σούταρε. Διαφορά κάτω από το ψυχολογικό όριο, όπως είναι πολύ μπασκετική, των 10 πόντων. Το Βασιλείου Νόλου που πάσα στον Δημητρίου, jump shoot είναι άστοχος αυτή τη φορά. Έχει βρεθεί ελεύθερος, αλλά στόχισε. Το φέρεις, jump shoot είναι άστοχο από το πιστόλα, υπάρχει επιθετικό rebound Δημητρίου. Συγκληρώνουμε 4 λεπτά στη δεύτερη περίοδο. Βλέπως συγκρατήσει την μπάλα, έχει δύο παίκτες πάνω του. Έψαξε την πάσα στον Δημητρίου, αλλά αντιλήφθηκε ότι ήταν πιο ελεύθερος από ό,τι περίμενε από τον Βασιλείου και πήρε το τρίποντο. Ναι, άστοχος, υπάρχει rebound, αλλά είχε υποδειχθεί από τους ρεφ ότι η μπάλα είναι απ' έξω. Θα γυρίσει, θα πάρει το rebound ο Σκλέπος με το νούμερο 27, είναι άστοχος. Πανταλίδης. Πανταλίδης. Σταματάει τρίπλα στο ύψος των ελευθερών βολών. Σιλιάδης. Βαράνης, έχει βρεθεί ελεύθερος. Σουτιατρής, είναι εύστοχος από την δεξιά πτέρυγα ο Τσολακίδης. Σταματήσει την τρίπλα στην κορυφή. Θα βρει την πάσα. Θα φέρει, θα γυρίσει. Πολύ δύσκολο υπόγειο δεξί. Λέει είναι άστοχο. Υπάρχει επιθετικό ριμπάντ από τον ίδιο. Ο Βασιλείου θα ποστάρει στα 4 δευτερόλεπτα. Έχουν πάει δύο παίκτες πάνω του. Θα γυρίσει. Είναι άστοχο. Υπάρχει ξανά επιθετικό ριμπάντ και καλάθι που θα φέρει. 19-27. Πάρα πολλά σερή επιθετικά ριμπάντ από, από του παίκτες του Φίνικα. 8 πόντους εκ νέου διαφορά. Τσολακίδης. Σιλιάδης. Έκανε μια ψηλοπροσποίηση. Πάει μέχρι μέσα απέναντι σε όλη τη ρακέτα. Τσολακίδης 21-27. Ήδη παραμένει σε χαμηλό τέμπο. Με μικρές εξαιρέσεις. Πιστόλας. Υπάρχει deflection και κλέψιμο τελικά. Παναλίδης τρέχει, είναι πιο γρήγορος. Πάει μέχρι μέσα, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι με αριστερό layup. Έκλειξε και ο Λαγίδης. Και μπροστά από τον guard των Phoenix. Τον Βασιλείου, έχει τον Παναλίδη απέναντί του. Πάρει το screen από τον Τζαφέρι. Δεν θα ζητήσει την μπάλα, θα την ζητήσει και θα την πάρει ο Σκλέπος, ο οποίος θα γυρίσει έχοντας απέναντι τον Ανουσάκη. Προηγουμένως του έκανε φάουλ τον έστειλε και στην γραμμή των ελεύθερων βολών. Και επιτέθηκε ένα έμεσο τρίποντο για τον Σκλέπο. Υπάρχει σύρυγμα για φάουλ που έχει κρυφτεί στον Τζαφέρι. Ο Βανταλίδης θα περάσει στον πάγκο, Φωτακάκης στη θέση του. Ανουσάκης είναι παραφορά. Παράνης έχει τον Σκλέπο απέναντί του, δεν θέλει να τον μποστάρει στα 13 δευτερόλεπτα. Τσολακίδης έχει και αυτό το Σκλέπο απέναντί του, έχουν αλλάξει άμυνες. Παράνης χωρίς να πηδήξει καν, δεν είναι η πρώτη φορά που σουτάρει έτσι. 25-29, ιδιαίτερο στυλ. Δημητρίου. Πάρει το ξένο από τον Σκλέπο. Ο Βασιλείου θα τροφοδοτήσει τον τελευταίο χρόνο από τέντα. Υπάρχει φάουλ που έχει κρατήσει τον Βασιλιάδη. Δεφέρεις. Κοίταξε τη γραμμή του τρυπόντου, κοίταξε και το καλάθι και σούταρε. Κάτσε το σούτ, είναι άστοχος ο Βασιλείου. Παραλίγο να μπει μπάλα, είναι άστοχος όμως ο Πιστόλας. Δημητρίου. Στον παράνευε εναντί του, πάει να τον παίξει στα πόδια, θα τα καταφέρει. Πάει μέχρι μέσα, υπόγειο λέει απ' είναι άστοχος. Υπάρχει επιθετικό rebound ανάμεσα σε τρεις παίκτες από το Σκλέπο. 25-31. Διαρχεί στη ρακέτα τόσο αυτός όσο και ο αδερφός του. 25-31. Στην διατρής Φωτακάκης δεν μπορεί να απαντήσει. Airball. Από την αριστερή πτέρυγα τώρα η επίθεση των Phoenix. Την πιστόλα. Ο Βασιλείου κάνει μια προσπίση από τον Σάρι στον Δημητρίου. Νόλου πάσα. Jump shoot είναι άστοχος τελικά ο Σκλέπος. Υπάρχει επιθετικό rebound, καλάθι και φάουλ από το Ζαφέρι.
Φάουλ που έχει χρειαστεί στον Ανουσάκη για μία ακόμα φορά. Στέλνει σε πιθανό έμεσο τρίποντο τον αντίπαλό του. Στο δεύτερο δεκάλεπτο, sorry, όχι στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν είμαι χρόνο ταξιδιώτης. Ο Ανταλίδης έχει περάσει στον αγωνιστικό χώρο στη θέση του Τσολακίδη. Προαναγγέλλει time out, πράγμα που σημαίνει ότι θα κλειστούν οι βολές μετά το... μετά αυτό, μετά από αυτό. 5.33, είναι το πρώτο time out στο παιχνίδι, μετά από 17.5 αγωνιστικά λεπτά. Μπορείς στους 8 πόντους, έχουν ένα ακόμα φάουλ να δώσουν οι παίκτες του Φίνικα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για τη συνέχεια, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή στη Sonic Arena για τα τελευταία 2.33 της δεύτερης περίοδου. Είχαμε μείνει στο σημείο στο οποίο ο Ζαφέρης θα εκτελέσει βολή. Είπαμε, δεν μιλάω πριν. Υπάρχει επιθετικό rebound και καλά από το Σκλέπο. Έτσι παίκτες του Φένικα σε καλό βγήκε το νούμερο, γιατί αστόχησε ο Ζαφέρης. Προς τη στιγμή, less is more. Η φράση ίσχυσε για τον Ζαφέρη ο οποίος αστόχησε. Και τρεις από τη γωνία είναι άστοχος ο Φωτακάκης, την τρίου το rebound. Συμβρεθεί με τον Ανουσάκη μέσα στη ρακέτα. Κίνηση ο Παπαβασιλείου στα 17 δευτερόλεπτα, πάει μέχρι μέσα, ταχύτατα, είναι άστοχος. Υπάρχει επιθετικό rebound από το Σκλέπο, αυτή τη φορά δεν θα το καταφέρει. Ξανά επιθετικό rebound, ούτε τώρα η μπάλα περπάτησε. Αργά και βασανιστικά πέρασε εκτός. Φωτακάκης. Πάσα στον Βανδαλίδη, αυτός για τρεις από τη γωνία είναι άστοχος. Υπάρχει rebound του Παπαβασιλείου. Πάρα πολύ μακρινή πάσα την συγκρατεί ο Σκλέπος, ο οποίος θα γυρίσει, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 25-37, το παιχνίδι έχει αρχίσει να έχει πιο ψηλό ρυθμό σιγά σιγά. Τζαμψούτ είναι άστοχο, μαρκαρισμένο από τον Τσολακίδη. Δημητρίου. Δημητρίου έχει τον Παναλίδη απέναντί του. Μέχρι μέσα σκαστή πάσα στον Παπαβασιλείου, θα γυρίσει, είναι άστοχος αυτός. Πολύ έντονη δραστηριότητα στο δεύτερο μισό της δεύτερης περίοδου για τους παίκτες που πήγαν μέσα στην αντίπαλη ρακέτα. Βανδαλίδης και τρεις από τη γωνία είναι άστοχος. Υπάρχει επιθετικό rebound από τον Νουσάκη. Πολύ ψηλό κρέμα στο τρίποντο. Είναι άστοχο. Έχοντας απέναντι του Βασιλείου. Δημητρίου το γύρωστε. Πάει μέχρι μέσα με αριστερό. Είναι άστοχος. Βασιλιάδης κέρδισε σε αυτή τη φάση. Μάλλον δεν κατάφερε να κερδιθεί όπως θέλετε. Παράνης θα γυρίσει. Είναι εύστοχος. 27-37. Δεν κατάφερε ο Τζαφέρης. Να διορίσει επαρκώς για να φυγήσει. Τελευταία 40 δευτερόλεπτα για το πρώτο μισό. Δημητρίου δεν θα πάρει την μπάλα. Ήταν κακή πάσα από τον Πιστόλο, ο οποίος ζήτησε το... ζήτησε συγγνώμη από τον Δημητρίου. 2-2-1 τώρα. Σκαστή πάσα στο Φωτακάκι. Είναι άστοχος ο Παναλής. Για την σκαστή πάσα. Το Βασιλείο ήταν ανάμεσα στους δύο. Μία μεγάλη φωνάρη κάποιος από τον πάντο τον Φίνιξ. 18 δευτερόλεπτα. 13 τώρα είναι για τους... παίκτες του Φίνικα, εξαντληθεί η επίθεση, θα μείνει 2 δευτερόλεπτα για τους αντιπάλους τους. Θα γυρίσει ο Δημητρίου, είναι άστοχος, υπάρχει επιθετικό rebound από το Σκλέπο. Άστοχος, υπάρχει ξανά επιθετικό rebound για απέναντι στον Αρουσάκη. 4 δευτερόλεπτα απομένουν. Παράνης, δεν το έχει αντιληφθεί. Στο κάτι συζήτησε την μπάλα. Κάπως έτσι ολοκληρώνονται 20 αγωνιστικά λεπτά στην αναμέτρηση. Τελικό σκορ πρώτου 27-39. Στο συν 12 πλέον οι παίκτες του Φίνικα, οι οποίοι έχουν καταφέρει να κυριαρχήσουν, να βρουν ένα ρυθμό και να τον διευρύνουν. Όντες μπροστά με 12 πόντους πλέον. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για τη συνέχεια. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή στη Sonic Arena για το δεύτερο ημίχρονο και την έναρξη αυτού πιο συγκεκριμένα σε πρώτη φάση. Την αναμέτρηση, πρώτη κατοχή είναι για τους Phoenix BC, οι οποίοι έχουν καταφέρει να εγκαθιστρήσουν μια διαφορά η οποία αγγίζει τους 12 πόντους στο πρώτο ημίχρονο. Έχουν την πρώτη επίθεση επίσης για το δεύτερο, του Ιδρύου. Σκλέπος, το νούμερο 7. Θα γυρίσει, θα στοιχήσει. Δημητρίου. Για να βγάλει κάτι πάρα πολύ περίοδο, θα φτάσει η μπάλα τελικά στη γωνία σου για 3. Είναι άστοχο από τον Πολυνόπουλο, ο οποίος έχει περάσει πλέον στον αγωνιστικό χώρο. Υπάρχει επιθετικό rebound αλλά πόδι από τον Τζουλακίδη.
Καρβαλίδης. Θα δώσει την μπάλα στον Ροφ. Κοίταξε το καλάθι, έχοντας βρεθεί αμυγός ελεύθερος πίσω από το screen ο Ροτσέρης. Για δύο είναι εύστοχος και όταν το σπάτω στον γραμμή ήταν μέσα στον τρίποντο. Ξέρεις, είναι η πρώτη φορά που τον βλέπουμε στον αγωνιστικό χώρο, στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Στόλας του Εστλέπος με το νούμερο 27 κάπου στον πάγκο τώρα. Το Phoenix DC, Ανουσάκης για με τον Warriors. Ο Παράνης θα γυρίσει. Κάνει μια προσπίση του Παπασάρη, είναι άστοχος που πήρε. Ξέρεις, Δημητρίου, jump shoot είναι άστοχος. Υπάρχει αμυντικό rebound από τον Τολακίδη, ο οποίος ήταν μπροστά από τον Δημητρίου. Πάει μέχρι μέσα. Απορρόφησε επαρκώς τη δύναμη που ασκήθηκε από τον Πατσέρη και κέρδισε το δικαίωμα για δύο βολές ο guard των Metal Warriors. Εύστοχο στην πρώτη. Εύστοχο και στη δεύτερη, 2 στις 2. Δημητρίου. Ξέρεις, περνάει τον Κουπαράν, περνάει από άλλους δύο παίκτες μέσα στην baseline. Μετά από μια προσποίηση, μετά από μια τρίπλα, μετά από ένα jump shoot, θα έρθει πάλι δύο πόντι. Τον Τζαφέρη, καθώς δούμε να σκοτώ το εξαιρετικά όσο και από πάγκο. Τζανακίδης. Μακάκης. Παράνης θα συγκρατήσει την μπάλα. Εμείς μέσα πήγε να δώσει μια πάσα στον Βασιλιάδη, ο οποίος είναι αυτά πίσω από εκεί που νόμιζε ο πρώτος που αναφερθέντας. Τζαφέρης. Δημητρίου. Δώσει τον Πολυνόπουλο, ο οποίος κάνει airball, υπάρχει επιθετικό rebound από τον Σκλέπο, αλλά παράβαση 3 δευτερολέπτων πρώτο ευστοχίζει. Παράνης θα περάσει στον πάγκο να πάρει κάποιες ανάσες, ο Νουσάκης στη θέση του, χαμηλώνει το σχήμα των Warriors τώρα. Έχουν ανακατέψει πολύ την τράπουλά τους ενώ έχουν μόλις 6 παίκτες στη διάθεσή του. Λαγκίδης θα πάρει το screen από τον Νουσάκη, θα πάει μέχρι μέσα, θα κερδίσει και τον Σκλέπο. 31-43. 2,5 λεπτά στην τρίτη περίοδο, αγωνιστικά πάντα μιλώντας. Δημητρίου, θα ξέρεις στη γωνία σου για 3, είναι άστοχος. Έχει επιθετικό rebound, ένα ακόμα από τον Τζαφέρη. Δημητρίου θα λάβει την επικίνδυνη πάση του weak side. Στα 7 δευτερόλεπτα θα παίξει στα πόδια τον Τζαλακίδη και ο Νουσάκης πάνω του τώρα, θα βγάλει την μπάλα στον Πολυνόπουλο, η μπάλα θα χαθεί όμως και τώρα ο Βανταβίδης έχει βρεθεί κοντά ελεύθερος και πολύ γρήγορα για να αποφύγει το Τατσέρι, αλλά στόχισε, θυσίασε λίγη συγκέντρωση στο σούτ και λίγη έξτρα γρηγοράδα στο σπριν του. Δημητρίου πάει μέχρι μέσα, υπόγειο lay-up, το αριστερό είναι άστοχος. Μουσάκης. Μουσάκης σε ένα running floater με ταμπλό είναι άστοχος. Υπάρχει επιθετικό rebound τελικά από τον Τζουλακίδη. Ανάμεσα από δύο, σε άλλους δύο τώρα θα κοπεί από τον Σκλέπο. Υπάρχει ξανά επιθετικό rebound από τον ίδιο. Μουσάκης. Μεγάλη καμπύλη, είναι άστοχος, έχει βρεθεί ελεύθερος. Τζουλακίδης θα μαζέψει τελικά το επιθετικό rebound. 9-14 επίθεση λοιπόν, θα τα κάνεις. Σκαστή πάση στον Ανουσάκη, θα συγκρατήσει. Τακάκης στους 2-3 ενώ τελείωνε στην κασία ο χρόνος επίθεσης, είναι άστοχος. Ο Σκλέπος ήταν σε πολύ καλή θέση. Πάει μέχρι μέσα, σε πολύ πλέον εκτική. Πάλι θα χαθεί, ο Ανουσάκης. Βασιλιάδης. Βασιλίδης. Θα υπάρχουν βήματα, ναι. Μετά τις προσποιήσεις μπερδεύτηκε και ίδιος, έχω την εντύπωση. Τσέρις. Θα βάζει αυτό στην επίθεση. Ο Δημητρίου έχει περάσει στον πάγκο.
Θάλασσα θα πάρει την μπάλα. Ένας εκ των δύο βασικών guard. Καθαρό έμονε εντός εισαγωγικών. Θάλασσα θα πάρει την μπάλα που το φέρει, θα γυρίσει. Είναι αρκετά μακρινό step back. Ο Μαρκίδης έμεινε αρκετά μακριά, αλλά στόχισε ο πρώτος σωστή που πήρε. Καλό passing game με τελικό αποδέκτη τον Βασιλιάδη, ο οποίος θα στοχίσει. Μετά από μακρινή πάσα, έμπνευση από την προηγούμενη, από το άλλο μισό του γηπέδου. Τζαμπσούτ είναι εύστοχος ο Τζαφέρης, 33-45 διαφορά, αγγίζει τους 12 πόντους με τη λήξη του πρώτου πενταλέπτου στην τρίτη περίοδο. Λήξη, οκ. Λακίδης, μέχρι μέσα πάει πολύ αποφασιστικά μέχρι μέσα, θα μετρούσε αν έμενε. Μετρούσε αν έμπαινε. Πάλι που έχει χρεωθεί στον Σκλέβο με το νούμερο 7. Σουρακίδης έστωχος στην πρώτη. Καθώς δεύτερη ανοσάκη στο επιθετικό rebound, Παναλίδης. Ανοσάκης Ζάμπσιτ είναι άστοχος από μακριά για δύο πόντους. Ήτανε, δεν υπάρχει ανανέωση στην επίθεση. Έτσι θα μείνει η μπάλα στην περίοδο του Βασιλιάδη, ο οποίος γύρισε και το fade away ανάμεσα σε δύο αντιπάλους. Ήταν airball το shoot για 3. Το μακρινό shoot 2 τώρα που πάρθηκε. 34-45 παραμένει. Βουλινόπουλος ζητάει την μπάλα, δεν θα πάρει ο Σκλέβος στον πρώτο χρόνο. Πάει δύο παίκτες πάνω του. Τζαμπσούτης πάει πάλι ανάμεσα σε δύο πιστόλες, είναι άστοχος. Ο Σκλέβος με το νούμερο 7 ζητάει αλλαγή. Σηκώνεται με το νούμερο 27, το φως από τον πάγκο. Καταλήγεις, ωραία πάσα στον Ανισάκη, ο οποίος είναι άστοχος. Ξέρεις, θα γυρίσει με πολύ δύσκολη προσπάθεια. Καλύψε πολύ δαπέδιο χώρο στα δύο βήματα που πήρε. Είναι άστοχος. Παγκάκης, σκαστή πάσα το Μανταλίδη, σου για 3. Είναι άστοχος, υπάρχει προσπάθεια για το rebound από τον Βασιλιάδη. Συγκρατήσει τελικά ο Στόλας και θα πάρει το φάουλ από τον Βασιλιάδη, επίσκοπου. Σε πολύ λίγο για τη συνέχεια για τα 1.33-39 για την τρίτη περίοδο μου είναι μαζί. Επιστρέψαμε λοιπόν στην Sonic Arena. Η πρώτη κατοχή είναι για τους παίκτες του Φίνικα. Αυτοί ήταν που είχαν καλέσει το time out. Παρά το γεγονός ότι βρίσκονται μπροστά με 11 πόντους. Ίσως θα βρίσκουν στην ψυχολογία, δεν ξέρω. Στόλας, η γυρίση είναι άστοχος. Βλατήρης, Φωτακάκης, Μανταλίδης. Πάει ανάμεσα σε τρεις παίκτες, θα συγκρατήσει τελικά την μπάλα. Έχει Πολυνόπουλο απέναντι. Βασιλιάδης. Τζαμπσούτ είναι εύστοχος. Τελικά ήρθαν δύο πόδια σε μια επίθεση που έμοιαζε καταδικασμένη. Καθώς ο Μανταλίδης πήγε ανάμεσα σε τρεις παίκτες και έχασε προς τιμή την μπάλα. Τώρα στους 9 πόδια και πάλι. Έχει πέσει από τους 12. Πατέρης θα γυρίσει. Καλάθι και φάουλ από τον Κλέφον με το νούμερο 7. Δεν πραγματοποιήθηκε τελικά η προαναγγελθήσα αλλαγή που είχε ζητήσει από τον πάγκο. Άστοχος στη βολή ο Κλέφος. Μανταλίδης. Μανταλίδης στα 15 δευτερόλεπτα. Στη γωνία την μπάλα. Υπάρχει σφύριγμα βήματα από τον Βασιλιάδη, ο οποίος πήγε μέσα στη ρακέτα. Στόλας
Ο Τσέρις έχει βρεθεί ελεύθερος, κοίταξε το καλάθι, δεν πήρε το τρίποντο. Πιστόλας, έντος Παρδαλίδα απέναντί του. Κολυνόπουλος θα γυρίσει, fade away, είναι εύστοχος ο Τζαφέρης. Βασιλιάδης. Παίρνει το σκρίνο από τον Λουσάκη και από τον Βασιλιάδη. Διπλή επιλογή του έδωσαν. Για τρεις, ο Παρδαλίδης είναι άσχος, είναι βρεθεί ελεύθερος. Διαφέρει στο rebound. 2 λεπτά λέει ο ένας από τον ρεφ. Αναφερόμενος στη συμπλήρωση της τρίτης περίοδου. Ο Τσέρις. Στη weak side ο πιστόλας θα γυρίσει. Jump shoot είναι άσχος, υπάρχει αμυντικό rebound. Από τον Βασιλιάδη ο οποίος θέλει να τρέξει. Έχει τον πιστόλα απέναντί του ο οποίος του κάνει το foul. 14. Τρίτο δικό του. Ο Βασιλιάδης επαναφέρει, ο Μουσάκης. Ο οποίος έχει βρεθεί μέσα στη ρακέτα πολλές φορές. Παίζει ή τεσσάρι ή πεντάρι, Κατακάκης. Ο Βασιλιάδης θα σταθεί στον αέρα, θα δώσει τελικά στον Τζολακίδη, ο οποίος θα βρει 2 πόντους. Για το 8-49. Τσέρις. Θα λίγο να χάσει την μπάλα, θα συγκρατήσει. Και ξανά απέναντί του το Τζολακίδη. Ακόμα μάλλον. Jump shot από τον Τζαφέρη είναι άστοχο. Υπάρχει επιθετικό rebound από τον Σκλέπ, ο οποίος θα κερδίσει για μία ακόμα φορά τον Αμουσάκη. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο μισθό. Μάλιστα, έχουν εκμεταλλευτεί πάρα πολλές φορές οι παίκτες των μισή μέσα στη ρακέτα. Σκλέπω σε ένα δύο Τσολακίδη, το έχουμε δει πολλές φορές. Ο δεύτερος προαναφερθέντας θα δώσει τώρα ένα screen. Και ο Βασιλιάδης πάλι στον Τσολακίδη. Για τρεις είναι άστοχος ο Κοτακάκης. Πολύ ενδιαφέρον το σύστημα που έχουμε δει. 2 φορές ο Βασιλιάδης και ο Τσολακίδη θα δει το screen στην κορυφή. Ο Τσέρις θα συγκρατήσει την μπάλα. Πιστόλας. Στέλνω το ζητήσω, θα πάρει στα 11, θα γυρίσει, είναι άστοχος. Υπάρχει το θετικό ριμπάνο τον ίδιο, ο οποίος θα γυρίσει με αριστερό χέρι αυτή τη φορά. 58. Διορθώνω, 38, 53, διαφορά στους 15 πόντους. Τζολακίδης. Πάρει το screen, μονό screen αυτή τη φορά από τον Βασιλιάδη. Πάει ανάμεσα σε δύο παίκτες ταχύτατα. Θα κερδίσει το φάουλ. Φάουλ που έχει χρειαστεί στον Πολυνόπουλο. 1,3 για το τέλος. Την τρίτη περίοδο θα ολοκληρωθεί κατά πάσα πιθανότητα με τους Metal Warriors να έχουν κάνει μόνο 2 φάουλ. Τέσσερα η Phoenix BC, είναι άστοχος, υπάρχει μάχη και τεχνικό rebound. Το καθάρισε ο Πιστόλας. Τελικό σκορ τρίτης περίοδου 38-53. Στρέφουμε σε πολύ λίγο για τη συνέχεια, μείνετε μαζί. Επιστροφή στη Sony Carina για τα τελευταία 4. Τα τελευταία 4, ωραίος. Και για τα τελευταία 4 λεπτά, αλλά όχι ακόμα. Πρωτίστως για τα τελευταία 10 αγωνιστικά λεπτά. Καταρχήν είναι για τους Metal Warriors, οι οποίοι έχουν την διαφορά στο μείον 15. Και για τα 4 τελευταία λεπτά έχουμε επιστρέψει. Δεν θα φύγουμε όταν χτυπήσει το 4 λεπτό το χρονόμετρο. Βλακίδης, ωραία τρίπλα. Πάει ανάμεσα από 2, είναι άστοχος. Πιστόλας θα πάρει την μπάλα. Ο Πολυνόπουλος έχει βρεθεί ελεύθερος, κοίταξε το καλάθι. Τι το πήρε, το Τσέρις. Έχει τον Βαρδαλίδη απέναντί του. Θα το πάρει σε δεύτερο χρόνο, στην διατρήση είναι άστοχος. Υπάρχει επιθετικό ριμπάνο από τον Σκλέπο, ο οποίος θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Κεντρίζοντας τον Βασιλιάδη που ήταν κοντά σε αυτόν. Ο Παράνης έχει περάσει τη θέση του Φωτακάκη. Το σχήμα μεγαλώνει νοητά. Δεν υπάρχει τόσο μεγάλη αυξομοίωση στο ύψος του σχήματος όσο στον ρόλο που έχουν οι δύο παίκτες. Βασιλιάδης. Στα 5 δευτερόλεπτα, Νουσάκης. Jump shoot είναι εύστοχο, η μπάλα μπήκε και βγήκε και μπήκε. Μακρινό δίποντο. 40-55.
παραλίγο να χάσει την μπάλα. Δεν περίμενε να πάσα με το δεύτερο. Στόλας. Στόλας, Σκλέπος. Ο Νόπλος είναι μέσα στην ροκέντα, δεν θα πάρει την μπάλα που προσθέτει για αυτόν από τον Σκλέπο. Γυρίζει ο Βασιλιάδης, ακοπεί εντυπωσιακά από το δεύτερο. Σκλέπος δεν θα συγκρατήσει την μπάλα που παράνησε να τη βγάλει εκτός. Ένα από τα highlights του αγώνα, αδιαμφισβήτητα είδαμε προηγουμένως. Πορταλίδης, για τρεις μπάλα μπήκε και βγήκε, είναι άστοχος, υπάρχει επιθετικό ριμπάντ τον Ανιτσάκη. Θα γυρίσει με τα μπλό, θα ευτοχίσει. Ο Βασιλιάδης, 42-55. Κατσέρης. Κολυνόπλος στην κορυφή. Πολύ καλό passing game, βγάζει ελεύθερο στη γωνία τον Δατσέρη, ο οποίος φτάρει για δύο πόντους. Είναι άστοχος που παράνησε να πάρει το rebound, τον Βαλίδης. Βαλίδης θα χάσει τελικά την μπάλα, λίγο σύρτο μπάσκετ. Τέλος. Τσέρις. Ζητάει την μπάλα, δεν θα την πάρει ο Σκλέπος. Σε βρεθεί μπροστά και αποκρυπτογράφησε το play ο Μονταλίδης, ο οποίος πάρει τώρα την μπάλα, πάει μέχρι μέσα, θα κοπεί και πάλι από το δατσέρι. Έχει η αλλαγή, ο Πολυνόπουλος έχει περάσει στον πάγκο, πάει που πάρει την μπάλα. Τσέρις, που ήρθε μετά από λίγο, μετά από αρκετή ώρα στο παιχνίδι και στο κήπεδο δηλαδή. Τσέρις, καλό passing game, Στόλας πατούσε τη γραμμή, είναι εύστοχος για δύο πόντους όπως του δείχνει ο ρεφ. 42-57. Και τώρα στους 15 πόντους στο παιχνίδι, Ρέι στην τέταρτη περίοδο. Σαν το μέλι. Αποδεικνύεται από το γεγονός ότι δεν υπάρχουν φάουλ μέχρι στιγμή στην τέταρτη περίοδο. Πάει μέχρι μέσα, θα κοπεί αλλά με φάουλ, έχει προηγηθεί από τον Σκλέπο. Αφήστε με να γίνω λίγο ποιητής ρε παιδιά. Ανέφερα το μέλι, Ρέι το παιχνίδι. Με το που το είπα έγινε φάουλ. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Θα προσπαθήσουμε να ζήσουμε με αυτό. Τσολακίδης θα εκτελέσει δύο βολές. Είναι άστοχος στην πρώτη. Έστοχος στη δεύτερη, 43-57, η διαφορά στους 14. Ψάχνει την μακρινή πάσα, δεν την βρήκε, δεν την πραγματοποίησε. Τζαφέρης, πάμε. Τζαφέρης. Τζαφέρης γυρνάει η μπάλα, ξανά πάμε στα 11 δευτερόλεπτα. Τζαφέρης θα γυρίσει, θα στοχίσει, υπάρχει επιθετικό rebound, έχουν πάει δύο παίκτες πάνω στο Σκλέπο, υπάρχει μπάλα εκτός. Κανουσάκης εκεί πέρα, η μπάλα είναι για τους παίκτες του Φίνικα. Σκλέπος, ο Κυρίτσι είναι άστοχος, μόνο ταμπλό. Νομίζω τα πόδια δεν πήγανε, δεν φύγανε καν από το παρκέ. Κανουσάκης, Μανδαλίνης, για τρεις είναι εύστοχος από τη γωνία, 46-57. Τσέρις. Πάπε έχει βρεθεί ελεύθερος. Φαίνεται να έχει ρόλο pass first. Στόλας. Τσέρις στην κορυφή. Έχει πέσει προς το κόντρο δίπολο. Θα δώσει το Πάπε έξτρα πάσα σε 2-3. Αυτός είναι άστοχος. Υπάρχει rebound από τον Μονταλίδη, ο οποίος σηκώθηκε. Μονταλίδης παραλίγο να χάσει. Τσολακίδη. Δες τον Κούπα φόρεσε από τον πάγκο coach, Μονταλίδης. Παράνει ένα φερόμενος προφανώς. Στα 4 δευτερόλεπτα, στο 2-3 από τη γωνία. Οπα, υπάρχει φάουλ. Υπάρχει πολύ σκληρό φάουλ. Πάμε στον Τζολακίδη, ο οποίος θα κερδίσει τις 3 βολές. Την ώρα που τελείωνε ο χρόνος. Από τον Τατσέρι. Περβάλλοντας δήλωση.
Χριστιανός και Δατσέρης θα περάσουν στον πάγκο. Δημητρίου και Παπαβασιλείου θα περάσουν στις θέσεις τους αντίστοιχα. Ψηλώνει τώρα το σχήμα των Φίνιξ. Ο Γαλότσο Αλγίδης σηκώνεται. Εκ νέου. Να δούμε. Εύκολο στην πρώτη βολή, η διαφορά αγγίζει το ψυχολογικό όριο των 10 πόντων, 47-57. Στο κουστί στη δεύτερη, 48-57, σε περίπτωση που ξεχάσατε μαθηματικά πρώτης δημοτικού. Ο Παράνης παραλίγο να... Πάρει την παράβαση και την πήρε τελικά. Δύο πόντι θα έρθουν, ναι. Πάρει την παράβαση, οκ. Να υποπέσει σε αυτήν καλύτερα. Delayed gratification για τους Metal Warriors. Καθώς είχαν δύο πόντι από τη γραμμή των ελευθερών βολών. Υπάρχει foul χαμηλά από τον Τσολακίδη. Πρώτο μετά από σχεδόν 5 λεπτά αγωνιστικά της ομάδας των Warriors. Θα γυρίσει, θα ευστοχίσει και πάλι ο Σκλέπος απέναντι στον Ανουσάκη. Τσολακίδης. Βασιλιάδης. Τσολακίδης θα γυρίσει. Υπάρχουν βήματα. Τον Βαρδαλίδη απέναντί του. Στη weak side θα πάρει ο Βασιλείου, έχει βρεθεί ελεύθερος, φτάει ο Σκλέπος. Υπάρχει ένας παίκτης πάνω του τώρα, ο Βασιλιάδης θα τον κερδίσει γυρίζοντας, 48-61. Λοκίβης. Πάρει το screen από τον Ανουσάκη. Δεν θα παιχτεί pick and roll, σούτια 3 από τη γωνία, είναι άστοχος ο Βαρδαλίδης. Υπάρχει προσπάθεια και επιθετικό rebound από τον Ανουσάκη, είναι άστοχος. Πόδι τελικά και κατοχή για το Φίνικα. Δημητρίου θα κατεβάσει. Δεν τους πάει πολλές ανάσες στον πάγκο. Ανάσες παίρνει κάποιος παίκτης και όταν είναι στο παρκέ. Προφανώς ο Βασιλείου. Βλέπω θα γυρίσει, θα ευστοχίσει. Βασιλιάδης δεν πήγε πάνω του. Χωρίς να αφήσει τα πόδια του από το παρκέ για μία ακόμα φορά. Βασιλιάδης. 3-33 για το τέλος της τέταρτης περίοδου. Συμβολικό νούμερο πνευματικά. Είναι άσχημος ο Βασιλιάδης. Γύρισε με ένα υπόγειο lay-up δεξί. Δημητρίου. Από το πάρει την μπάλα. Κάτσε σούτ από τη γωνία. Είναι εύστοχος. 48-66. Ανοιχτά φωνάζει ο Τσολακίδης, σε πιο χαμηλό τέμπο η επίθεση, Κουβαράνης. Δεν θα δώσει screen σε δεύτερη φάση. Ο Τσολακίδης πάει μέχρι μέσα, καλάθι και φάουλ, 50-66. Όλο που έχει χρειωθεί στον Δημητρίου, σύμνια πολύ για τον Τσολακίδη. Εύστοχος και στη βολή, 51-66. Δημητρίου, στον Βαρδαλίδη απέναντι του. Δεν θα πάρει screen από τον Κλέβο. Παπ. Ο Παπασιλείου έχει βρεθεί ελεύθερος στους για 3. Είναι εύστοχος, μέσα είναι, του προανήγγειλε κάποιος από τον πάγκο. Ενδεχομένως να φτάσει την καριέρα του προφήτη, όποιος το είπε. Κοστά! 51-69, ο Μουσάκης θα περάσει στο πάγκο. Το παιχνίδι θα συνεχίσει. Μόνο τον Φωτακάκη θα περάσει στη θέση του, τώρα δηλαδή.
Παράνης. Βαλίδης στη γωνία, θα πάρει το σκριν από τον πρώτο χρόνο αυτήν την πέντα. Φωτακάκης που έχει περάσει εκ νέου στον αγωνιστικό χώρο, πάει μέχρι μέσα, πέρασε 4 παίκτες του Φίνικα. Έχασε τα λόγια μου, αυτός δεν έχασε την μπάλα όμως. 93-69. Δημητρίου. Πάρει το σκριν από τον Σκλέπο. Κολυνόπουλος μέσα στη ρακέτα, ανάμεσα σε δύο θα γυρίσει, θα ευτυχίσει, 53-71. Δύο λεπτά για το τέλος, Grand Stein επισήμως και σαν Χαρινά. Τουλακίδης. Μιχαλίδης. Θα υπάρξει βοήθεια πάνω του, θα βγάλει και την πάσα ο Σκλέπος, πάει μέχρι μέσα, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι με αριστερό lay-up ο Δημητρίου. Μια ακόμα όμορφη φάση. Βαλίδης στη πια 3 είναι εύστοχος από τη γωνία. 56-93. Κουρινόπουλος. Δημητρίου. Πάπα από τη γωνία, ένα ακόμα κατσενσούτ από εκεί που ευστόχησε προηγουμένως. Είναι και πάλι εύστοχος, 56-76. Διαφορά στρογγυλοποιείται στους 20. Βαγγίδης. Το παιχνίδι έχει ανοίξει εδώ και αρκετή ώρα. Βασιλιάδης μέσα στη ρακέτα, ο Κουπαράνης θα γυρίσει, είναι άστοχος. Μαζέψει το rebound ο Σκλέπος, θα βγάλει μια πάσα η οποία δεν θα φτάσει στο τελικό της αποδέκτη του Μπρινόπουλο. Μαντολίδης είναι πιο γρήγορος και ήταν και πρωτίστως σε διορευτική θέση. Πάμε παρά λίγο να κλέψει. Βασιλιάδης στο ύψος των ελευθέρων βολών, έχει τον Παπαβασιλείο Πενεδίτη, θα σταματήσει. Σε τρίτο χρόνο θα γυρίσει, θα στοχίσει όμως. Κουρακάκης. Μαντολίδης για τρεις. Είναι άστοχος, ο Παπαβασιλείο το rebound, μια ακόμα μακρινή πάσα θέλει να βγάλει στο Δημητρίου αυτή τη φορά. Πάει μέχρι μέσα, θα στοχίσει, υπάρχει φυσικό rebound από τον ίδιο τελικά. Πάπ θα πάρει στη γωνία, κάτσεν σούτ, ένα ακόμα είναι άστοχος αυτή τη φορά. Βαλίδης, τελευταία 30 δευτερόλεπτα στην αναμέτρηση. Λακίδης, μπουμπούνα το φωνάζει από τον μπάλκον. Σάξ είναι εύστοχος. Ο coach της ομάδας, διορθώνω. 59-76. Αν όχι η τελευταία επίθεση, μία από τις τελευταίες επιθέσεις αυτή που παρακολουθούμε. Συγκεκριμένης από τη γωνία, είναι άστοχο. Ποτακάκης. Βαλίδης. Πάει μέχρι μέσα, βρήκε τον ανοιχτό διάδρομο. Στόχισε, Πολυνόπουλος στόχισε προηγουμένως στο τρίποντο. 5,9 για το τέλος πάπου. Δημητρίου πήγε να παίξει λίγο βόλι. Τελικό σκορ 61-76, οι παίκτες της Φίνικα κατάφεραν να επικρατήσουν με το ψηλό σχήμα στο οποίο αναφερόταν ο Παπαβασιλείου πριν τον αγώνα. Έχουν μια διαφορά 15 πόντων με τη συμπλήρωση και της τέταρτης περίοδου. Πήγανε πάρα πολλά μισή μάτς μέσα στη ρακέτα, κυρίως με τα αδέρφια Σκλέπο. Επιστρέφουμε με κάποια άλλη αναμέτρηση, καθώς αυτή έφτασε στο τέλος της. Συνεπώς και η συγκεκριμένη μετάδοση φτάνει σε καθένα στο τέλος της. Από όλους όσους συνεργάστηκαν για να έχετε εικόνα και ήχο, οπτικό, ακουστικό υλικό. Από την διοργανώτρια αρχή, από τους παίκτες, από τους διαιτητές, από τους ανθρώπους στο staff, στη γραμματεία. Από όλους, εν πάση περιπτώσει, ευχές για όμορφη συνέχεια, να είστε όλοι καλά, να προσέχετε, να περνάτε τέλεια.